μάνε, ούια μάνα μάν, ούια μάνα μάν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αγαπητοί πατριώτες, ιόν και ευλογία. Εμείς ήρθαμε από την Τραπεζούντα και γενικά από τον Πόντο στην Ελλάδα μετά το 1921. Δηλαδή, εμείς γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, αλλά οι γονείς μας ερχόμενοι στην Ελλάδα έφεραν μαζί τους τον Πόντο. Και έτσι μείναμε με το συνέστημα ότι τίποτα δεν άλλαξε και ποτέ δεν αποκοπήκαμε από τον Πόντο. Οι διηγήσεις των γονιών μας, των παλαιότερων, της πρώτης γενιάς, θέλω να πω, των Ποντίων, ήταν αποκαλυπτικές. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον το δικό μας ήταν μεγάλο για τον δικό μας Πόντο, τον ελληνικό Πόντο. Ο Πόντος, σαν κύριο όνομα, δόθηκε από πολύ παλιά στην βόρειο-ανατολική πλευρά της Μικράς Ασίας, αυτή που βρίσκεται κοντά στον Εύξηνο Πόντο. Πόντος ονομάστηκαν κατόπιν και οι πόλεις που χτίστηκαν τον 8ο αιώνα π.Χ. και μετά στον Πόντο στη θέση αυτή. Μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων ήταν η Σινώπη, η Αμισός, η Ορντού, τα Κωτίωρα, η Κερασούντα και η Τραπεζούντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Σινώπη. Η ελληνική αποικία στον Πόντο ιδρύθηκε από απίκους της Μιλήτου στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. Κατά τον Ηρόδοτο και τον Ξενοφόντα ίδρυσε διάφορες αποικίες στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, όπως τα Κωτίωρα, την Κερασούντα και την Τραπεζούντα. Ο Αθηναίος πολιτικός Περικλής είχε επισκεφθεί την πόλη. Τότε εγκαταστάθηκαν εκεί 600 Αθηναίοι. Από τη Σινώπη κατάγεται ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης. Το 183 π.Χ. η Σινώπη έγινε πρωτεύουσα του Πόντου. Το 70 π.Χ. κατακτήθηκε από τον Ρωμαίο στρατηγό Λούκουλο. Το 47 π.Χ. έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Ο πρώτος που κήρυξε το χριστιανισμό εκεί ήταν ο Απόστολος Ανδρέας. Πριν το 1914 είχε 5.000 κατοίκους η πόλη. Στην περιοχή της γύρω κατοικούσαν 5.000 Έλληνες. Στη Σινώπη υπήρχε οκτατάξια αστική σχολή, πεντατάξιο παρθεναγωγείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Επίσης είχε 3 χριστιανικούς ναούς. Βυζαντινά αντικείμενα συναντάμε σήμερα στο μουσείο της. Σώζονται επίσης τα παλιά μεγάλα τείχη της. Τα τείχη της Σινώπης πρωτοκτίστηκαν από το 2000 π.Χ., ανακαινίστηκαν το 770 π.Χ. και το 100 π.Χ. από το Μηθριδάτη. Αργότερα χτίστηκαν από τους Ρωμαίους τους Βυζαντινούς
και τους Σεντζούλκους Τούρκους. Υπήρχαν 7 πύλες. Σήμερα σώζεται μία καστρόπορτα. Στο μουσείο της Σινώπης υπήρχαν πολλά νομίσματα. Μερικά από αυτά έχουν μονοκέφαλο αετό με τη λέξη Σινώπη. Υπάρχουν επίσης ελληνικά αγγεία, ρωμαϊκά αντικείμενα και στο δεύτερο όροφο ωραίες βυζαντινές εικόνες και τουρκικά αντικείμενα. Η Σινώπη είναι η μόνη πόλη του Πόντου που έχει 2 λιμάνια. Ο χορός για τους Πόντιους βρίσκεται στην πρώτη σειρά των πολιτιστικών τους εκδηλώσεων. Εάν παρατηρήσουμε στα σωματεία τα ποντιακά του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα παρατηρήσουμε ότι καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες για να μπορέσουν να μάθουν παραδοσιακά τους χορούς στα συγκροτήματά τους. Υπάρχουν όμως και πολλά ποντιακά συγκροτήματα τα οποία δεν διαθέτουν χοροδιδασκάλους οι οποίοι είναι γνώστες των ποντιακών χωρών. Αυτοί αναγκαστικά νεωτερίζουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά ποντιακά συγκροτήματα τα οποία αποδίδουν σύμφωνα με την παράδοση, κατά την παράδοση τους ποντιακούς χορούς. Σήμερα το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νύψας θα μας δείξει έναν χορό ποντιακό, ο οποίος έγινε από τα ίδια τα παιδιά του Συλλόγου, ένα από τα βραβευμένα συγκροτήματα της περιοχής μας. Περισσότερα από τα ποντιακά σωματεία, τουλάχιστον της Βορείου Ελλάδος, έχουν ιδιόκτητη στέγη. Λίγοι είναι αυτοί που ενοικιάζουν γραφεία. Ο ποντιακός σύλλογος Αλέξιος Κομνηνός Μονού Εύρου, ύστερα από προσπάθειες του σημερινού Διοικητικού του Συμβουλίου και με προτεργάτη τον πρόεδρό της, τον Νίκο Γεωργιάδη, κατόρθωσε από αγώνα πολλών ετών και μετά να αποκτήσει τη δική του ιδιόκτητη στέγη. Ευχόμαστε στον Ποντιακό Σύλλογο του Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο την νεογυρώμενη οικοδομή. Συναντήσαμε τον πρόεδρο κύριο Γεωργιάδη Νικόλαο στον Σύλλογο των Ποντιακών και μας είπε τα εξής.
ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν και αυτούς που υποσχέθηκαν τέλος πάντων ότι θα βοηθήσουν. Σε ένα μέρος βοηθάει ο κόσμος. Εκείνο που ήθελα να πω, ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που τέλος πάντων μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα λόγια για αυτόν τον περιβόητο επιτέλους σύλλογο που είπατε προηγουμένως. Καταρχήν, ο σύλλογος μας ιδρύθηκε εδώ και 45 χρόνια περίπου. Δεν είχαμε ένα δικό μας κτίσμα. Ήμασταν από εδώ και από εκεί, μας διώχνουν από εδώ, μας διώχνουν από εκεί, λόγω του ότι εμείς είμαστε και λίγο φλιέροι με τους χορούς και τα τραγούδια μας. Μετά από πολλές προσπάθειες αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και του φίλου μας, του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, ο οποίος αγαπάει τους πόντιους, καταφέραμε να πάρουμε αυτό το οικόπεδο από την ΤΕΔ, από την ΚΙΔ, την κρατική εταιρεία του Δημοσίου. Και ξεκινήσαμε αμέσως το έργο της ανέγερσης αυτού του κτηρίου. Βοήθησε βέβαια ο Δήμος πάρα πολύ, τον αείμνηστο Ηλία Ευαγγελίδη, ευχαριστήσαμε τότε που μας βοήθησε να βγάλουμε τα σχέδια μέσω της Δημαρχίας, να μας δώσει, να μας εγκρίνει ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια. Επίσης ευχαριστούμε το βουλευτή και υπουργό και τώρα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών που μας υποσχέθηκε τέλος πάντων ότι θα μας δώσει 4 εκατομμύρια και ήδη νομίζω κινήθηκε η διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από όλους τους φορείς. Από τους καθεαυτού πόντιους ήθελα να ξέρω αυτοί που τέλος πάντων έχουν κάποια οικονομική επιφάνεια βοηθάει, έρχεται κανείς και σου λέει κύριε Γεωργιάδη, έμαθα ότι χτίζεται τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Θέλετε τίποτα από μένα? Ήρθε κανένας τέτοιος να σας πει τίποτα? Καιρό είναι που θα το πω, αλλά θα το πω. Περισσότερο βοηθήσανε ορισμένες ανώνυμες γριούλες με την πενιχρή αυτή σύνταξη, άλλοι 50, άλλοι 40, άλλοι 30. Βοηθήσανε ορισμένοι και ορισμένοι φίλοι, όσο είχαν κάποια δυνατότητα, προσφέρανε κάτι στο Σύλλογο. Τώρα ευκαιρία είναι να τους πούμε, να τους κάνουμε μία παράκληση, ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουν, και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να βοηθήσουν, ας βοηθήσουν, γιατί αυτό το κτίριο πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, γιατί επιτέλους θα αποκτήσει ο Σύλλογος ένα δικό του οικηματοδικό του σπίτι που θα κρατήσει όλους τους νέους μας κοντά στις ρίζες μας. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούσαμε να έχουμε, να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Μέσα εδώ θα διδάξουμε τη λύρα, το χορό, την παράδοση. Είναι ένα σημαντικό έργο αυτό και ένα κόσμημα για την πόλη μας. Όλα τα τμήματα του Συλλόγου θα στεγαστούν εδώ και θα μπορείτε να εξηγήσετε οι χώροι αυτοί πώς θα εκμεταλλευτούν από εσάς? Καταρχήν, εδώ ο χώρος που βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο θα χρησιμοποιηθεί σαν λέσχη. Το υπόγειο, το οποίο είναι στα ίδια τετραγωνικά, γύρω στα 105-106 τετραγωνικά, θα χρησιμοποιηθεί για τους χορούς, τραγούδια, εκμάθηση λύρας, όλα θα γίνεται, όλα, καρδαρόμπα και όλοι οι βοηθητικοί χώροι. Μετά έχουμε τον δεύτερο όροφο. Έχουμε το δεύτερο όροφο που θα χρησιμοποιηθεί για γραφεία, θα χρησιμοποιηθεί για βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και ένα μέρος του επάνω όροφου ευελπιστούμε ότι κάποτε θα κάνουμε και ραδιόφωνο για να κάνουμε ένα σταθμό. Ναι, πολύ βασικό. Μου φαίνεται είναι η μόνη πόλη στην οποία ο Ποντιακός Σύλλογος δεν έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Θα το επιδιώξουμε. Ξέρω, επειδή και εγώ καταγίνομαι αυτά τα πράγματα, ότι από πολύ παλιά όλοι οι πρόεδροι και όλα τα διοικητικά συμβούλια του σωματείου μας αναφερόταν στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ποντίων. Εσύ, Νίκο, τελικά πραγματοποίησες και από πατριοφροσύνη, θα το πω, γιατί είσαι τέτοιος, ξέρω, έμαθα, δεν θέλει να παραδεθεί μερικά πράγματα. Ότι από δική σου εισφορά, ίσως και οικονομική επιβάρυνση και από
ξοδεύεις πολύτιμο χρόνο, στεναχωριέσαι για το σύλλογο. Γιατί πέρασα το πρωί, ήσουν εδώ. Πέρασα και τώρα, είσαι πάλι εδώ. Σημαίνει ότι εσύ έχεις επιβαρυνθεί και οικονομικά και έχεις στενοχωρηθεί για αυτήν τη δουλειά. Πιστεύω κάποτε κάποιος να σου πει ένα ευχαριστώ. Εσύ τι βλέπεις θα ικανοποιηθείς εάν το κτίριο αυτό τελειώσει? Γιατί είναι και μερικοί τέτοιοι. Φτιάχνουν μια δουλειά, το έχουν όνειρο, το τελειώνουν και μετά παίρνουν την ηθική ικανοποίηση και δεν έχουν τίποτα άλλο. Καταρχήν ευχαριστώ για αυτά που όλα που είπες. Δεν το έκανα μόνος μου. Όλοι οι πόντιοι μαζί θα το κάνουμε αυτό το έργο. Γιατί είπα και άλλη φορά, εμείς οι πόντιοι όταν θέλουμε, επορούμε. Γι' αυτό δεν θα έλεγα ότι μόνος μου εγώ ξεκίνησα. Με όλους τους ποντίους θα το χτίσουμε το έργο. Ας κουραστούμε, δεν πειράζει, ήταν όνειρο των πατεράδων μας, των παππούδων μας και εμείς θα το φέρουμε σε πέρας. Δεν θέλουμε ούτε, θα κατηγορηθώ οπωσδήποτε κάποτε. Ευχαριστώ, δεν θα ακούσει καμιά φορά. Όπως κατηγορήθηκα, δεν με πειράζει αυτό. Αποτέλεσμα έχει και εκείνο μετράει ότι θα το τελειώσουμε το σύλλογο και ευελπιστούμε μέχρι την άνοιξη να πούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το καράγια πι που λέμε. Θα προχωρήσουμε από τη βδομάδα που μας έρχεται στα ηλεκτρολογικά. Αποχέτευση αυτή τη στιγμή κάνουμε και ευχαριστούμε, να μην το ξεχάσω, τον Πανιτσίδη, ο οποίος έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτό το κτίριο. Έχει φέρει τα μηχανήματά του, σκαπτικά, και αυτή τη στιγμή αυτό το μηχάνημα εδώ που σκάβει για την αποχέτευση, όλα αυτά φιλοκερδός. Μακάρι να βρεθούν κι άλλοι. Εκτός από το κτίριο φυσικά έχετε και άλλες δραστηριότητες. Εκείνες πάνε καλά, κύριε Πρόεδρε? Δυστυχώς λίγο χωλαίνουμε σε ορισμένους τομείς, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Δεν πρέπει να το πεις, επειδή και εγώ ξέρω από αυτά τα πράγματα. Το γνωρίζω. Έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει και άλλη φορά. Ορισμένες φορές υπάρχει κάποια διαφορία, αλλά δεν πειράζει. Ένας-ένας και όλοι μαζί κάπου θα βγάλουμε αυτή την ανηφορά. Μέσα από αυτή την εκπομπή σας εύχομαι όλοι να την ακούσουν και να έρθουν κοντά μας όσο είναι δυνατόν ο καθένας να βοηθήσει. Εμείς και με τα λίγα και τα πολλά, ο καθένας με τη δύναμή του να βοηθήσει σε αυτό το έργο. Είναι πράγματι ένα σημαντικό έργο. Διότι το κόστος θα ανέλθει γύρω στα 60 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε, χωρίς λεφτά ξεκινήσαμε και φτάσαμε έως εδώ. Χωρίς λεφτά λέγοντας, ζητώντας από τον ένα, ζητώντας από τον άλλο, φτάσαμε έως εδώ. Και θα το τελειώσουμε. Ζητούμε λοιπόν τη συμπαράσταση. Οπωσδήποτε. Όλων των ποντίων. Όλων των ποντίων. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτό το έργο, να μην εκτεθούμε και στον κόσμο. Βεβαίως. Όχι, για να ευθυνθούμε δεν πρόκειται, σίγουρα θα το τελειώσουμε. Είπαμε, είμαστε λίγο πεισματάριδες εμείς. Έχουμε το γυνά. Εμείς οι πόντιοι δεν τα βάζουμε κάτω. Θα χορέψουμε μέχρι το πρωί να το κλειδίσουμε τελείως.
πουλάνε, ψηλά στα επουλάνε, φουλιά μαναμάν.